Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά τις υποδομές και τα εγκαίνια των δρόμων, η επιστροφή στην υπόλοιπη καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από τα αρκετά προβλήματα με τις πιέσεις στην κατανάλωση, την υπερφορολόγηση, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους για τους δασικούς χάρτες και σήμερα στην Καλαμάτα έχτισαν την πόρτα του δασαρχείου. Πριν πάμε σε αυτά, να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες της αστυνομίας που καταλήγει σε ό,τι έχει να κάνει με το τραγικό θανατηφόρο με τον 80χρονο την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Ασπροχώματος. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερετζούλιας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Ουσιαστικά σοκ από τα πρώτα στοιχεία, έτσι. Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοκ έτσι, από την πρώτη καταγραφή και τα στοιχεία που υπάρχουν για το τι συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη τα ξημερώματα στην οδό Ασπροχώματος Μεσίνης, στο δεύτερο χιλιόμετρο της οδός Ασπροχώματος Μεσίνης. Να σου πω, Θέμη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε πριν από λίγο και ο Αντένα και υπάρχουν πληροφορίες και της τηλεόρασης Best, στην όλη αυτή υπόθεση φέρεται ότι εμπλέκονται δύο αστυνομικοί, ένας άντρας και μία γυναίκα και ένας πολίτης, οι οποίοι και φαίνεται ότι παρέσυραν και εγκατέλειψαν τον άτυχο 80χρονο. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μεταφέρθηκε ποτέ στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Τώρα, το τι ακριβώς έχει συμβεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο μάλλον θα απαντηθεί από την συνέχεια της έρευνας και στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ο φάκελος που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής δείχνει ότι υπήρξε μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων από κάμερες ασφαλείας, από διασταύρωση γενετικού υλικού DNA από τα αυτοκίνητα τα οποία και βρέθηκαν. Και εκεί κατέληξε η αστυνομική έρευνα, η έρευνα από την πλευρά της τροχέας σε δύο αστυνομικούς, έναν άντρα και μια γυναίκα και έναν πολίτη, οι οποίοι και παραπέμπονται με την σχηματιστήσα σε βάρος τους δικογραφία στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Εκεί θα δούμε και το τι ακριβώς κατηγορία, εάν τους αποδοθεί, και το τι ακριβώς θα συμβεί. Να σου πω πάντως ότι πληροφορίες που υπάρχουν από την αστυνομία αναφέρουν ότι στο τροχαίο αυτό ενεπλέξαν τουλάχιστον 3 οχήματα, ενώ οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες δεν φάνηκε κανένας από τους εμπλεκόμενους να αντελήφθη ότι πρόκειται για άνθρωπο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σημειώνουμε ότι ήταν και ένα σκοτεινό σημείο έτσι στο δρόμο, στο συγκεκριμένο δρόμο, στο δρόμο Ασπροχώματος Μεσίνης. Είναι μια υπόθεση η οποία, όπως είπαμε, ερευνάται. Προσπαθούν οι άντρες της αστυνομίας να συνθέσουν όλα τα στοιχεία. Και σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα θα φανεί με βάση και τα όσα η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα τώρα. Βασικό παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα των δασικών χαρτών και τα αρκετά προβλήματα και λάθη που έχουν παρουσιαστεί. Οι τελευταίες τροπολογίες που πέρασαν χθες από τη Βουλή δεν φαίνεται να ικανοποιούν και σήμερα αγρότες από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προχώρησαν σε νέα δυναμική κινητοποίηση και συμβολικά έχτισαν την πόρτα του δασαρχείου. Τα αίματα άναψαν και οι πολίτες έχτισαν με πέτρες την πόρτα του δασαρχείου της Καλαμάτας. Όσα επέρχονται με τους δασικούς χάρτες έχουν ανεβάσει την ένταση στα ύψη. Με αγρότες από την περιοχή, κυρίως της Μάνης, αλλά και από τη Μεσίνη, τους Γραλιάνους και του Χανδρινού, να δηλώνουν σήμερα την διαμαρτυρία τους με αυτόν τον τρόπο. Οι αγρότες με πέτρες και ξύλα απέκλεισαν τις εισόδους του δασαρχείου, ενώ δεν έλειψαν και οι εστίες αντιπαράθεσης με υπαλλήλους υπηρεσίας. Αντιπαράθεση.
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι άδικη. Αυτό διαπιστώνεται μέρα με τη μέρα και μετά από δύο παρεμβάσεις του Υπουργού και δύο τροποποιήσεις, ακόμα και χθες το βράδυ, δεν πάρθηκε καμία απόφαση όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα των δασικών χαρτών της περιοχής της Μάνης και της Μεσσηνίας. Μας κατηγορούσαν κυρίως εμάς τους αγρότες για φοροφυγάδες. Πληρώνουμε τώρα 70 με 75% φόρους στα ξένα και ντόπια συμφέροντα. Προφανώς μονοπόλια εννοώ. Από εκεί και πέρα. Τώρα μας λένε καταπατητές. Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να εντατικοποιήσουν τις κινητοποιήσεις τους και μέσα σε αυτές τις πασχαλινές ημέρες. Είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε έντονα και να στείλουμε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι πρέπει να αλλάξουν και να διορθωθούν τα τεράστια λάθη. Ποιοι είναι καταπατητές? Εμείς που πάμε να αναβιώσουμε και να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή. Πριν από το δασαρχείο, οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Καλαμάτας και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις αλλά και πώς οι αγρότες αποτιμούν αυτή την σημερινή δυναμική κινητοποίηση μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο κύριος Περουτσέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Περουτσέα. Γεια σας, κύριε Κανελόπουλε. Ενδιαφέρον έχει να δούμε το αποτέλεσμα της σημερινής κινητοποίησης, αλλά και πολύ δε περισσότερο, να σας ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθείτε από εδώ και πέρα. Φάνηκε ότι ήταν μια συντονισμένη δράση και με αγρότες και από άλλες περιοχές. Κυρίως από τη Μάνη, αλλά και από άλλες περιοχές. Από τους Γαρανιάνους, τη Μεσσήνη και την περιοχή του Χανδρινού. Κύριε Κανελόπουλε, προσπαθούμε να συστρατεύσουμε όλο τον νομό και όλους τους ανθρώπους που τους αφορά αυτό το πρόβλημα. Σήμερα χτίσαμε ένα τείχο με όμικρον γιώτα διαμαρτυρίας, αλλά υψώνουμε ένα τείχο με έψιλον γιώτα μεταξύ του δασαρχείου και της περιοχής της οποίας κατοικούμε. Στις επόμενες μέρες θα πάρουμε απόφαση για το τι θα γίνει και πώς θα δράσουμε τη νέα εβδομάδα που θα έχουν κατέβει και οι Αθηναίοι στην περιοχή μας. Άρα αναμένουμε κινητοποιήσεις και την επόμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά. Βεβαίως, αυτό που διαπράτεται είναι ασέβεια προς την περιοχή την οποία κατοικούμε. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τελικής δικαίωσης και αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι βουλευτές που θα κατέβουν για τις πασχαλινές εορτές. Κύριε Περουτσέα, να σας ρωτήσω, χθες το βράδυ υπήρξαν τροποποιήσεις στην Βουλή. Πώς τις είδατε αυτές, πώς τις σχολιάζετε αυτές και αν πιστεύετε ότι λίγο πολύ εξομαλύνεται η κατάσταση εν μέρη? Λοιπόν, εν μέρη για τους καταπατητές διευκολύνεται τα μάλα. Για μας όμως, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουμε καταπατήσει καθόλου δασική γη, δεν υπόθηκε τίποτα χθες το βράδυ. Γνωρίζομαι για το νομοσχέδιο, είχαν υποσχεθεί ότι κάτι θα κάνουν για την περιοχή τη δικιά μας, δεν έγινε ούτε μία τροποποίηση. Μάλιστα. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή ανάσταση. Συνεχίζουμε εμείς μένοντας στο θέμα για να δούμε και τα όσα σημειώθηκαν στη Βουλή για το νομοσχέδιο με βάση το οποίο προβλέπονται τροποποιήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τις δασικούς χάρτες. Ζητήματα που όπως φαίνεται δεν ικανοποιούν τους αγρότες. Με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, ο Κρατηφάμιλο να μιλά για την ανάγκη μια κοινή προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί εύρυθμα το έργο των δασικών χαρτών και όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση να εκφράζουν ενστάσει και αντιρρήσει, το νομοσχέδιο που τροποποιεί διατάξει τη δασική νομοθεσία ώστε να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτε, ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Η μεριά είναι ότι η επόμενη μέρα είναι μπροστά στην ελληνική διοίκηση, στην ελληνική πολιτεία και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απαιτείται μια κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου που από ό,τι φαίνεται παρά τις αρχικές αντιστάσεις, αντιθέσεις και αντιδράσεις τώρα πλέον έχει παραλάβει το σύνολο της υποστήριξης. Το νομοσχέδιο είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο στο γεωργικό κόσμο. Με δεδομένο ότι η κύρωση χαρτών, των δασικών χαρτών είναι βασικό έργο υποδομής, αναγκαία προϋπόθεση για την κατάρτιση του δασολογίου που με τη σειρά του θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου και τη δημιουργία εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, θα ανέμενε κάποιος, όπως σε κάθε πολιτισμένη χώρα, ότι η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα τύγχανε της απολύτου αποδοχής. Το δικαίωμα θα πάμε σε δικαιούχους τίτλων
έχουν προκύψει από διανομές γεών στα πλαίσια αποκατάστασης ακτιμώνων. Σε ανθρώπους οι οποίοι στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας έχουν πάρει παραχωρητήρια, έχουν πάρει μάλιστα και προσωρινούς τίτλους που ακόμα δεν τους έχουν ολοκληρώσει, πώς θα πάμε να τους ζητήσουμε να πληρώσουν περαιτέρω χρήματα? Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Πρώτο κύμα αντιδράσεων έλεγε αποσύρετε το, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο χάος στη χώρα. Ούτε συζήτηση. Το ξεπεράσαμε αυτό το κύμα. Ο κύριος Φάμελος έγινε αποδέχτης δεκάδων αποφάσεων, συμβουλίων, περιφερειακών, δήμων και τα λοιπά, κραυγών και τέτοια. Είναι αδύνατο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο κύμα ήταν εκεί που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες και επίσης διαμορφώθηκε ένα τοπικό κλίμα. Τρίτο κύμα είναι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Ψύχρεμα, αναγνωρίζοντας όλοι τις πτέρυγες της Βουλής, πρώτον, την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε. Τα εργαλεία τα οποία θα νομοθετήσουμε σήμερα που αφορούν την παραχώρηση χρήση κυριότητας για την γεωργική λειτουργία είτε πρώτο 75 είτε μετά το 75 θα είναι διαθέσιμα και είναι διαθέσιμα και για τους πολίτες αυτών των περιοχών και άρα θα τροποποιήσουν εκ των υστέρων τον κυρωμένο χάρτη. Είναι μια νόμιμη διαδικασία, προβλέπεται, άρα τα νέα εργαλεία είναι στη διάθεση των πολιτών. Όσον αφορά δε τις παιδινές χορτολιβαδικές, επειδή ήδη εκ νόμου του 2014 και με το προεδρικό διάταγμα του 2016 όπου προσδιορίζεται ο χαρακτήρας, δίνεται δυνατότητα με τον σημερινό προτινόμενο νόμο να ετηθούν τον επανακαθορισμό των βελτιωτικών χαρακτηριστικών που έχει δώσει η νομοθεσία, μπορούν οι τετελεσμένες πράξεις με αίτηση ενδιαφερόμενου να προχωρήσουν σε αλλαγή του περιοριστικού προστατευτικού χαρακτήρα της δασικής νομοθεσίας και έτσι να τροποποιήσουν τον κυρωμένο δασικό χάρτη. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα μας, να δούμε και τα όσα σοκαριστικά εξελίχθηκαν χθες στο Ντόρτμουντ και τη μεγάλη έκρηξη δίπλα στο λεωφορείο της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας, στην οποία αγωνίζεται και ο καλαματιανός πρωταθλητής Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Σοκαρισμένος δήλωσε ο διεθνής αμυντικός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή μίλησε στην τηλεόραση του Α. Σοκ, άγχος και στεναχώρια για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο με το τριπλό βομβιστικό χτύπημα στο λεωφορείο της ομάδας του. Ο καλύτερος αμυντικός του γερμανικού πρωταθλήματος κάλεσε ελάχιστες στιγμές μετά το χτύπημα τον πατέρα του. Με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο, αμέσως μόλις έγινε έκρηξη, μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο, ακόμα δεν είχε βγει η είδηση. Με πήρε τηλέφωνο να σοκαρισμένος, να μου πει ότι έγινε κάποιες εκρήξεις, τρεις εκρήξεις, δεν ξέραν από πού και πώς. Δεν γνωρίζα τίποτα, είχαν πλακώσει αστυνομικοί και περιπολικά στον τόπο. Ήταν όλα σοκαρισμένα, όλοι δεν μπορούσαν να μιλήσει κανένας και περιμέναν να δουν τι θα γίνει. Ευτυχώς το λεωφορείο από ό,τι μου είπε ήταν μιας πολύ καλής κατασκευής, ασφαλής κατασκευής. Μπόρεσε και κάτσε το οστικό κύμα, το οποίο το πρώτο που χτύπησε ήταν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα από ό,τι έμαθα πρώτα. Και μετά χτύπησε το λεωφορείο. Αυτό δηλαδή ήταν σαν ανάχωμα που συνέβη με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και το λεωφορείο σπάσε κατά την τζάμια, τραυματίστηκε τα γνωστά που ξέρουμε όλοι, λίγο ένα συμπαίχτης του Πάτρα. Εντάξει, χωρίς τίποτα το σοβαρό. Μιλήσατε για σήμερα? Μίλησα τώρα το πρωί, πήγατε στην προπόνηση. Οι παίχτες είναι και σήμερα είναι ακόμα σοκαρισμένοι. Δηλαδή με αυτό που συνέβη. Πριν περάσουμε εμείς στα υπόλοιπα, να έρθουμε ξανά στον συνάδελφο τον Κώστα Τζούλια, γιατί θα δούμε σε λίγο τις εικόνες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας που λειτουργικά αλλά και αισθητικά αναβαθμίζεται. Όμως υπάρχει ουσία, υπάρχει και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και είναι αρκετά. Ναι, κοιτάξτε να δεις. Λέμε τα καλά, λέμε και τα αρνητικά. Και στα αρνητικά είναι πάρα πολλά τα παράπονα που κατά καιρούς καταγράφονται από την πλευρά των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικά και τα πλάνα που μόλις δείχνουμε και θα έρθω σε αυτά. Καθώς Θέμη, καλές οι υποδομές, αλλά τα υλικά αλλά και η ψυχή του νοσοκομείου που είναι οι γιατροί είναι το κύριο χαρακτηριστικό και συστατικό της επιτυχίας. Εδώ λοιπόν είναι εικόνες και φωτογραφίες που μας έστελαν πολίτες και διαμαρτύρονται. Έντονα. Βλέπουμε ξεσκισμένα, φαγωμένα κλινοσκεπάσματα. Τώρα το τι έχει συμβεί και αν αυτή είναι μια εικόνα που κάποιος κάνει χαρούμενος, μάλλον
δεν θα έπρεπε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εδώ βλέπουμε τα σεντόνια. Αλλά υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν και παράπονα κατά καιρούς για ελλείψεις σε βασικά υλικά, σε γάζες, σε μία σειρά ακόμα πράγματα, τα οποία πολλές φορές καλούνται ακόμα να τα αγοράσουν και οι ίδιοι από κάποιο φαρμακείο έξω για να εξυπηρετηθούν. Δεν είναι κάτι το οποίο το ακούει κανείς για πρώτη φορά και πέφτει από τα σύννεφα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία καταγράφεται. Είναι πολλά τα παράπονα που κατά καιρούς σημειώνονται και αναφέρονται σε ό,τι αφορά κυρίως το κομμάτι των υλικών και της προσπάθειας που γίνεται από την πλευρά των γιατρών για να τα φέρουν βόλτα και να τα αποκριθούν. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι. Είπαμε, καλές οι υποδομές, καλά τα κτίρια, καλά οι αναβαθμίσεις σε αισθητικό επίπεδο και σίγουρα και αυτά χρειάζονται. Ωστόσο, προέχει και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση και βαρύτητα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα, η οικονομική κρίση για τις στάσεις της επαρχίας, οι διαπραγματευτικές δυνατότητες Ελλάδας, η στάση της Ευρώπης απέναντι στις χώρες του Νότου, η κρίση αξιών, ο ρόλος και η θέση της Εκκλησίας στα κοινά ήταν μερικά από τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Roads της ΕΡΤ1 με προσκεκλημένο τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο. Ιδιαίτερες και ξεχωριστές αναφορές για τη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της. Ως τελικό προορισμό. Και δεν νομίζω ότι πλέον κανείς μπορεί να σκέφτεται ερχόμενο στη Μεσσηνία ότι έχει τη δυνατότητα να φύγει. Με διαρκείς αναφορές στην Μεσσηνία, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας παραχώρησε μια εφόλης της ύλης συνέντευξη αναφερόμενος σε ζητήματα της επικαιρότητας και με τον δικό του τρόπο εστίασε στην οικονομική κρίση, τις διαπραγματεύσεις, την στάση της Εκκλησίας αλλά και τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην εκπομπή Roads του Πάνου Χαρίτου για την κρατική τηλεόραση. Ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για τον κοινό στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την προβολή και την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας. Εγώ πιστεύω ότι η Μεσσηνία έχει μια πολύ μεγάλη προοπτική. Έχει έναν μεγάλο πυλώνα που ονομάζεται ανάπτυξης πυλώνα που ονομάζεται τουρισμός, τον οποίο πρέπει να τον καλλιεργήσουμε σε οποιαδήποτε μορφή και τρόπο έκφρασης αυτού του τουρισμού. Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο έντονη η κρίση εδώ στη Μεσσηνία για πάρα πολλούς λόγους. Δεν υπάρχει πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο των προσφύγων ή των μεταναστών. Επιπλέον πρέπει να πω, και αυτό είναι υπέρ όλων των Μεσσηνίων, ότι όταν ακόμα η κρίση δεν είχε αγγίξει τη χώρα μας, οι Μεσσήνοι συνέχισαν να καλλιεργούν τη γη τους. Χρειάζεται να ξεπεράσουμε τα στενά όρια της Μεσσηνίας και να πετύχουμε ένα άνοιγμα προς τα έξω. Πετύχουμε μία εξωστρέφεια. Και για την προβολή προϊόντων και για προβολή παραγωγής τοπικής οικονομίας και παραγωγή πολιτιστικής κληρονομιάς και παραγωγή κοινωνικών δράσεων. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε και πρέπει να αφυπνιστούμε είναι να δώσουμε ένα πέταγμα στον τόπο μας, στη Μεσσηνία, και να πάρει μια προοπτική αυτή που ακριβώς της αξίζει, γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες και ως τόπος, αλλά και οι άνθρωποι αυτού του τόπου έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Καταλυτικός και ο ρόλος της Εκκλησίας μέσα στην περίοδο της κρίσης. Εμφανίστηκε ως κρίση οικονομική, έγινε κρίση κοινωνική, τώρα είναι κρίση αξιών. Κρίνονται και οι ίδιες οι αξίες. Νομίζω ότι η Εκκλησία σήμερα, με αφορμή αυτή την κρίση, έχει δώσει έμπρακτα και έχει προβάλλει στον κόσμο και έχει πλέον δημιουργήσει συνείδηση στο πλήρωμά της τι είναι αυτό που ονομάζεται αλληλεγγύη, τι είναι αυτό που ονομάζεται συμπαράσταση, τι είναι αυτό το οποίο ονομάζεται συμβίωση. Πρώτον, το κάνει χωρίς διακρίσεις. Και δεύτερον, το κάνει σεβόμενη την προσωπικότητα του άλλου. Το προσφυγικό, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, έγινε μέρος της κρίσης λόγω της κακής διαχείρισής του. Μέρος της κρίσης το προσφυγικό. Καλός ή κακός? Κακός, βέβαια. Και κακός από μια κακή διαχείριση. Όπως και το μεταναστευτικό έγινε μέρος της κρίσεως, πάλι από μια κακή διαχείριση. Που ο κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, ανεξάρτητα από την ετερότητα και τη διαφορετικότητα την οποία μπορεί να έχει, στο θρήσκευμα, στη φυλή, στο χρώμα, στη γλώσσα. Δεν νομίζω ότι η Εκκλησία ποτέ ξεχώρισε
με βάση το θρήσκευμα, αν θα ανταποκριθεί στις ανάγκες ή όχι αυτών των ανθρώπων. Ιδιαίτερη και η αναφορά του Μητροπολίτη Μεσσηνίας στα όσα εξελίσσονται στο πεδίο των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, αλλά και στις τοποθετήσεις και απόψεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο. Πάμε στο διάλογο διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια αναδόμησης και αναμόρφωσης της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών. Δεν το βλέπετε ότι υπάρχει μια έντονη ανάπτυξη θρησκευτικότητος, θρησκευτικού συναισθήματος στον κόσμο που κάποιοι παράγοντες μέσα στον τόπο προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε θρησκοληψία. Δεν απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Μέσα στο Σύνταγμα υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις που αφορούν και καθορίζουν το πλαίσιο των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Με φοβίζει το ότι διαβάζοντας αυτή την πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης ότι προσπαθεί να περάσει μια ιδεολογία ή θα έλεγα ένα ιδεολόγημα ενός ουδετερόθρησκου κράτους. Αναφορά του Μητροπολίτη και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαπραγμάτευση. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ είναι ότι ενώ υπάρχει μια διαπραγμάτευση και που χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα, επενδύουμε πάνω στην αγωνία του κόσμου και του λαού. Και αυτό είναι πολύ κακό. Νομίζω ότι όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, δεν γίνεται μια διαπραγμάτευση με κριτήριο το επικοινωνιακό. Γίνεται μια διαπραγμάτευση για να επιληθούν. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές σε μια διαπραγματευτική διαδικασία δεν βγαίνει ο ένας κερδισμένος και ο άλλος χαμένος πάντα. Υπάρχει ένας διάλογος μέσα στον οποίο βρίσκεται μια ισορροπία. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά το να κάνουμε μέτοχο αυτής της αγωνιώδους καταστάσεως τον κόσμο και να τον οδηγούμε στην αβεβαιότητα του αύριο δεν λειτουργεί σωστά. Θέση έλαβε ο Μητροπολίτης και για το ζήτημα της αποτέφρωσης καθώς και για την δωρεά οργάνων. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας και το πνεύμα μας, δεν ανήκει σε κανένα. Ανήκει στην Εκκλησία. Και ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε μορφή βίαιης καταστροφής, αυτοδιαχείρισης ή εν ονόματι ενός ατομικού δικαιώματος, καταστροφή του σώματός μας δεν είναι αποδεκτός από την Εκκλησία. Η δωρεά οργάνων. Η δωρεά οργάνων επιβάλλεται και επιτρέπεται, διότι είναι ακριβώς η επιβεβαίωση αυτού που σας λέω, ότι τίποτα δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε όλους και άρα αυτό που έχω εγώ και που μου δίνει ζωή μπορώ να το δώσω και σε άλλον να συνεχίσει τη ζωή. Ακούσαμε τα όσα ανέφερε ο Επιμελητήριας του Νομού. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να καλησπέρισουμε. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΙΕΑΚ, τον κύριο Δημήτρη Βεργόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βεργόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε κάποια ζητήματα που σχετίζονται και με την επιχείρηση. Όμως θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο χειριστήκατε και ως υπεύθυνος για αυτό και έχει να κάνει με την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Αρκετά ακούμε για αυτό το πρόγραμμα. Τουλάχιστον κάποιες προσδοκίες δημιουργούνται για τα επόμενα βήματα της Καλαμάτας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει και πώς εξελίσσεται η υπόθεση διαβούλευση. Πράγματι, κύριε Κανελόπουλε, το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, για το οποίο έχει επιλεγεί η πόλη της Καλαμάτας και το δίπολο Άργος Ναύπλιο, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, μια κατάκτηση η οποία εναυσματικά θα μπορέσει να βοηθήσει τον τόπο μας, την πόλη μας, το Δήμο συνολικά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη χρηματοδότηση που πηγαίνει σε κάποιες περιοχές για να αναπτυχθούν βιώσιμα, όπως λέει και το πρόγραμμα αυτό, μέσω κάποιων προγραμμάτων. Μιας χρηματοδότησης που αρχικά είναι ένα δεσμευμένο ποσό 9.165.000 ευρώ. Και στόχο έχει να πετύχουμε την ανάπτυξη σε τρεις συγκεκριμένους άξονες βάσει των οποίων θα στηριχτούμε και θα γίνουν διάφορες δράσεις. Οι άξονες αυτοί είναι οι υποδομές, είναι η επιχειρηματικότητα και είναι και το κοινωνικό κομμάτι, το οποίο αυτή την περίοδο και στο μέλλον θα έχει αρκετές χρηματοδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Σε αυτά τα προγράμματα έχετε καταλήξει τις προτάσεις. Βλέπουμε 150 προτάσεις τουλάχιστον έχουν κατευθεί και είναι αρκετές. Πράγματι, αυτή την περίοδο έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν το κομμάτι της διαβούλευσης. Mm-hmm. Έγινε μια ιδιαίτερα προσεκτική και ουσιαστική δουλειά, η οποία αποδεικνύει ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι σε θέση να συνεργάζεται με τους φορείς της πόλης, τους πολίτες, να κάνει πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση. Και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι
περισσότεροι από 35 φορείς και συμπολίτες μας έστειλαν τις προτάσεις τους, έστειλαν τις απόψεις τους, οι οποίες καταγράφουν περισσότερες από 150 διαφορετικές προτάσεις, είτε σε κοινωνικά, είτε σε επιχειρηματικά, είτε σε ζητήματα υποδομών, οι οποίες βεβαίως θα εξεταστούν, θα συμπληρωθούν, θα γίνουν κάποιες συμπτύξεις ενδεχομένως από αυτές τις προτάσεις και θα αποτελέσουν την πρόταση στην οποία θα καταλήξει και ο Δήμος Καλαμάτα σε συνεργασία πάντα με τον τεχνικό σύμβουλο τον οποίο έχει προσλάβει. Mm-hmm. Να πούμε ότι η διαβούλευση έχει πετύχει 3 μεγάλους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ότι οι φορείς της πόλης για πρώτη φορά ουσιαστικά κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, αντάλλαξαν απόψεις, έδωσαν ιδέες, συνεργάστηκαν επικοδομητικά. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αναδείχθηκε η επιστημονικότητα των φορέων και ο ρόλος, ο πραγματικός ρόλος, ο κοινωνικός ρόλος, αναλόγως το η θεματική του κάθε φορέα, όπου με βάση τις προτάσεις που έγιναν φαίνεται πόσο ουσιαστική είναι η παρουσία τους. Το τρίτο δε κομμάτι είναι ότι μέσα από αυτή τη διαβούλευση δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη βάση ιδεών. Όλες αυτές οι 150 περίπου προτάσεις οι οποίες συγκεντρώθηκαν, αν επιλεγούν, θα προχωρήσουν στο κομμάτι της διαβούλευσης. Αν όμως όχι, θα αποτελέσουν μια κοιτίδα ιδεών που σταδιακά θα οριμάζει και ο Δήμος Καλαμάτας θα διεκδικήσει και για αυτές, αλλά συμπληρωματικά και για άλλες προτάσεις που υπάρχουν, χρηματοδοτήσεις, είτε μέσα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, το ΠΕΠ, είτε από τομεακά προγράμματα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτή την περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, καθώς και η Ελλάδα τα πηγαίνει σχετικά καλά στο ΕΣΠΑ. Αρκετά καλά, μπορεί να πει κάποιος με την έννοια της απορρόφησης. Τώρα, επιτρέψτε μου όμως να σας πω, ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές τις παρεμβάσεις δεν θα είναι μόνο αναπλάσεις, γιατί είπατε νωρίτερα το στοιχείο που έχει να κάνει με τον κοινωνικό τομέα, στο οποίο πρέπει ο Δήμος Καλαμάτας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το επόμενο διάστημα. Πραγματικά, το κομμάτι, ξέρετε, των 9 εκατομμυρίων που επαναλαμβάνω είναι αυτοματικό, γιατί με βάση αυτό θα απαιτηθούν συμπληρωματικά έργα και συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Είναι χωρισμένο, όπως σας είπα, σε 3 τμήματα. Περίπου τα 4,5 εκατομμύρια θα είναι σε υποδομές και τα 2,5 και άλλα 2,5 εκατομμύρια, χοντρικά τα λέω τα νούμερα, θα είναι στο τομέα της επιχειρηματικότητας και στον τομέα το κοινωνικό. Δεν είναι η λύση για όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν θα γίνουν τα πάντα σε μία περίοδο. Καλό αλλά όμως θα αποτελέσει μία πολύ μεγάλη βάση να δημιουργηθούν δομές και πάνω σε αυτές να χτίσουμε σιγά σιγά ακόμα περισσότερες, ευνοώντας και το κοινωνικό κομμάτι του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναδεικνύεται και καταδεικνύεται καθημερινά, το κοινωνικό του πρόσωπο, αλλά και η βοήθεια της επιχειρηματικότητας, μέσα από την οποία περιμένουμε την ανάπτυξη στην περιοχή. Να το δούμε με μεγαλύτερη ένταση στο επόμενο διάστημα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον Δημόκριτο και το παράρτημα που πρόκειται να γίνει στην Καλαμάτα. Να μας πείτε λίγο δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και τι ακριβώς δράση θα αναπτυχθεί εδώ. Πραγματικά, αυτό είναι μια ακόμα μεγάλη κατάκτηση του Δήμου Καλαμάτας. Με την πρωτοβουλία και με τις άοχνες προσπάθειες και του Δημάρχου, καταφέραμε το πρώτο παράρτημα του μεγάλου αυτού ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας, του Δημόκριτου, να δημιουργηθεί στην Καλαμάτα. Δηλαδή, ο Δήμος Καλαμάτας αγκάλιασε το ερευνητικό αυτό κέντρο και έχει ήδη μέσα από το Δημοτικό του Συμβούλιο και με ομόφωνη απόφαση, και αυτό είναι προς τιμήν όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρήσει προσωρινά ένα κτίριο, το κτίριο του πρώην Πρασίνου, Συνοδό Παπατσόνη 4, και στη συνέχεια, όταν φύγουν οι σχολές από το Ζουμπούλιο, θα παραχωρήσει οριστικά το κτίριο του Ζουμπούλιο, ούτως ώστε το παράρτημα να έρθει στην Καλαμάτα. Ποιος είναι ο στόχος ο μεγάλος και ποια είναι η μεγάλη επίσημη πρώτη που έγινε την περασμένη εβδομάδα? Το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, κάνει μία πρόταση που δηλώνει ως έδρα ένα παράρτημά του, και αυτό εν προκειμένου είναι το παράρτημα της Καλαμάτας, για μια χρηματοδότηση. Δεν ξέρουμε αν θα την λάβει ή όχι, αλλά το σημαντικό είναι ότι η πόλη μας μπαίνει στο διεθνές στερέωμα επιστημονικό σε συνεργασία με τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών. Αν αυτή η πρόταση ή κάποια μελλοντική με έδρα την Καλαμάτα, το παράρτημα πλέον αυτό, αναλυφθεί από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δημόκριτος, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του, ποιοι επιστήμονες και τι εύρος
από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την προβολή θα πάρει η πόλη μας αφενός, αφετέρου, μέσα από αυτές τις διαδικασίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα δημιουργήσει ο Δημόκρητος και οι συνεργαζόμενοι μαζί του φορείς, θα αναπτύξουν πάρα πολύ το εκπαιδευτικό δυναμικό της πόλης και τη βοήθεια στους μαθητές και στους πολίτες γενικά. Να πω και κλείνοντας ένα θέμα που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΚ. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα γνωρίζετε. Ένα σημαντικό ποσό, θα έλεγε κανείς, λογαριασμών παραμένει ανεξόφλητο. Τι γίνεται τώρα με τις πληρωμές και αν υπάρχουν έτσι κινήσεις ευκολίας? Πράγματι, η ΔΕΙΑΚ είναι μια μεγάλη επιχείρηση, η μεγαλύτερη δημοτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Είναι μια επιχείρηση η οποία μπαίνει σε κάθε σπίτι, γιατί το αγαθό του νερού είναι πραγματικά ανάγκη για όλους μας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στη ΔΕΙΑΚ νυχθημερών και άοκνα βρίσκονται στη θέση τους ώστε να καλύψουν κάθε πρόβλημα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως το αγαθό αυτό έχει και ένα κόστος. Υπάρχουν πράγματι κάποιες οφειλές, είναι δύσκολη η καιρή που ζούμε. Γι' αυτό το σκοπό η επιχείρηση ΔΕΙΑΚ έχει αναλάβει μια πρώτη πρωτοβουλία σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες οφειλές να δίνει τη δυνατότητα να κάνουν κάποια ρύθμιση με κάποιες δόσεις, αναλόγως βέβαια με το ποσό και προσερχόμενοι στην ταμιακή υπηρεσία, να δούμε ποια είναι η δυνατότητα που μπορούμε να τους βοηθήσουμε και πραγματικά να τους ωφελήσουμε. Ξέρετε, γίνεται ένας μεγάλος αγώνας. Επιχειρήσεις όπως η ΔΕΙΑΚ με αυτό τον κοινοφελή τους χαρακτήρα πραγματικά, τη βοήθεια που δίνει στον κόσμο, να συνεχίσουν να προσφέρουν αυτή τη μεγάλη παροχή που έχουν, να αλλάξουν πρόσωπο, να εξυγχρονιστούν και να είναι πιο κοντά στον πολίτη, προσφέροντας καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Κύριε Βεργόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ μέσα από το μέσο που έχετε χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, αγάπη, ευτυχίες οικογένειες και καλή ανάσταση σε όλους τους συμπολίτες μας. Συνεχίζουμε εμείς και πάμε να δούμε τώρα τα δεδομένα της κίνησης ξεκινώντας από την αγορά. Αρκετός ο κόσμος και παρά τις όλες συνθήκες, καλή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Ποιοτικά προϊόντα, νηστίσιμα σε ικανοποιητικές τιμές, όμως τα απολύτως απαραίτητα διέκριναν κανείς στις τσάντες των καταναλωτών. Βάσει των συνδικών, ως καλή μπορεί να χαρακτηριστεί η κίνηση στην λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Κάτι φαίνεται. Κινείται ο κόσμος, πήρε τώρα το μισθό, Πάσκα είναι, κρατάει αποθέματα. Έχει δουλειά. Πολύ ωραία, όλα καλά. Τα είμαι ευχάριστα. Από ποιότητα, ποιότητα, όλα άριστα είναι. Όταν έχεις λεφτά ψωνί, όταν δεν έχει. Βάσει των συνθήκων, οπωροκυπευτικά, λαχανικά, φρούτα αλλά και νηστίσιμα είχαν την τιμητική του σήμερα στις επιλογές των καταναλωτών. Τα πάντα, ό,τι βρει παίρνει. Πάντα, ό,τι βρει παίρνει. Απλώς αυτά που θέλει τα παίρνει. Όλα. Αγκινάρες, πορτοκάλια, πατάτες. Εντάξει, οι τιμητικές έχουν οι πατάτες, οι αγκινάρες έχουν τιμητικές τους. Εντάξει. Η ποιότητα πάντα είναι στα υψηλά επίπεδα εδώ στη λαϊκή μας. Ό,τι πιο φρέσκο, ό,τι πιο αγνό. Και μπορούμε να το φέρνουμε για να είναι στον καταναλωτή αψευγάδιαστο. Εφόσον τα λεφτά είναι λιγότερα, φυσικά και θα υπάρχουν λίγα. Αλλά ο κόσμος, και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και άλλη μια φορά ακόμα, τιμάει την αγορά. Και τους επαγγελματίες που είναι εδώ, αλλά και πιο πολύ τους παραγωγούς. Και την τοπική οικονομία. Βασικό αυτό. Πέφτει το Πάσχα μας στα μέσα του μήνα. Τα μηνιάτικα, τα λεφτά, όσο πάνε λιγοστεύουν, όσο μπορούν κρατάνε άλλοι, να περάσουμε και τις άγιες μέρες που μας έρχονται. Εντάξει, πιστεύω θα έρθει και η Μεγάλη Παρασκευή. Ο κόσμος τα βασικά πράγματα θα τα πάρει για τη μαγειρίτσα μας. Οι τιμές είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Η καλή πάντως κίνηση δεν σηματοδοτεί παράλληλα και την ενίσχυση του καταναλωτικού τζίρου, αφού οι όποιες επιλογές σταματούν στα απολύτως απαραίτητα. Περιορισμένα βέβαια. Κατά πολύ. Χάλια! Θα πεθάνουμε από την πείνα μας. Μαρούλια, κρεμμυδάκια και τέτοια πράγματα και ντομάτες. Και ντομάτες, δεν θα κάνει δηλαδή σοβαρά ψώνια. Ο τζίρος θα είναι πεσμένος κατά 50%. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα για τους Έλληνες και φέτος το Πάσχα, με πολλούς να έχουν ψωνίσει τα απολύτως απαραίτητα, άλλους ούτε αυτά, ενώ ένας αριθμός πολιτών δεν έχει κάνει ακόμα τις πασχαλινές του αγορές. Τα απολύτως απαραίτητα, άλλοι ούτε αυτά, ψωνίζουν αρκετοί πολίτες φέτος το Πάσχα, με την κρίση να έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα τους. Εδώ, το έχει.
Φτώχεια, φτώχεια. Ποτέ δεν ψώνησα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, τα απαραίτητα δύσκολα. Μόνο. Τα απαραίτητα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, οπότε δεν ψώνησαμε τίποτα. Τα απαραίτητα. Καλό Πάσχα να έχετε. Όχι, τι να ψώνησουμε. Εντάξει, αν έχουμε να φάμε, καλά είναι. Αν δεν έχουμε, θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει βέβαια, αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε. Ελπίδα, τίποτα άλλο. Βέβαια, αρκετοί είναι και αυτοί που δεν έχουν κάνει ακόμα τις πασχαλινές τους αγορές και σκέφτονται για το τι θα αγοράσουν ακριβώς. Όχι ακόμα. Λιγότερα, περίπου. Περισσότερα, πώς είναι τα πράγματα? Στα ίδια επίπεδα. Όχι ακόμα, κορίτσι μου, τώρα θα ψωνίσω. Ό,τι μου χρειάζεται. Ό,τι μου χρειάζεται θα τα πάρω. Στο πλαίσιο των εορτών, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μεσίνης διένει με τρόφιμα, στην προσπάθειά του να στηρίξει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Σε 700 περίπου οικογένειες δόθηκαν τρόφιμα, γεμίζοντας χαμόγελα πολλούς συμπολίτες μας. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Μεσίνης προχωρά σε ακόμα μια ενέργεια που θα δώσει πολλά χαμόγελα στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολείου με την διανομή τροφίμων για τις ημέρες του Πάσχα. Στις πολύ δύσκολες συνθήκες προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές που ζει η χώρα μας και οι συμπολίτες μας, ως αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι του Δήμου μας, θεωρούμε επιβεβλημένο και ανθρώπινο και καθημερινό και μετά τις ημέρες των εορτών να μην επιτρέψουμε να διαραγεί η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη και, αν θέλετε, η ανθρωπιά. Αυτό, εκτός από βίωμα, είναι και καθημερινή υπενθύμηση προς το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, του Δημάρχου, του κ. Τσόνη, γιατί σε αυτό το Δήμο δεν είμαστε απλά πολίτες, είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι, είμαστε συγχωριανοί, είμαστε συμπολίτες και κυρίως είμαστε άνθρωποι. Ένα χαμόγελο από καρδιάς από εμάς για αυτές τις μέρες, ένας καλός λόγος ελπίδας, ένας καλός λόγος αισιοδοξίας, σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά μπορούν να βοηθήσουν. Μπορούν να βοηθήσουν ώστε να κατανοήσουμε όλοι μας ότι αν κάτι άσχημο συμβαίνει ή αν κάτι καλό συμβαίνει, είμαστε όλοι μαζί και θα βρίσκει και εμάς τους αυτοδιοικητικούς με εκείνο το καλό αίσθημα της ταπεινοφροσύνης απέναντι στο πρόβλημα των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη. Αυτή η συμπεριφορά μας δεν είναι πρόσκαιρη, δεν είναι επικοινωνιακή, είναι ειλικρινή, είναι επικοινωνιακή και σίγουρα είναι καθημερινή. Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες του Πάσχα, που άλλωστε σημαίνει πέρασμα, ένα πέρασμα στη ζωή. Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν τα καλύτερα για όλους μας και κυρίως για τη νέα γενιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 700 οικογένειες θα λάβουν τρόφιμα για τις Άγιες αυτές τις ημέρες, δείχνοντας ότι η φτώχεια συνεχίζει να χτυπά όλο και περισσότερα νοικοκυριά. Φέτος, τις ημέρες του Πάσχα, μετά από μια συγκροτημένη προσπάθεια και μετά από τη βοήθεια διαφόρων ανθρώπων, διαφόρων εκείνων που βοηθούν, τους χορηγούς, ο Δήμος Μεσίνης θα προσφέρει τα απαραίτητα των ημερών, τα απαραίτητα είδη διατροφής και επιβίωσης σε περίπου παραπάνω από 700 οικογένειες. Σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι μια πράξη ανθρωπιάς, είναι μια πράξη ευχαρίστησης που γίνεται από την πλευρά μας και είναι μια πράξη η οποία θέλουμε να είναι καθημερινή, θέλουμε να είναι συνεχόμενη και να παίρνει στον χρόνο τη διάσταση που πρέπει. Αυτό που εύχομαι και ευχόμαστε όλοι μας είναι να είναι η τελευταία χρονιά που μοιράζουμε τρόφιμα σε ανθρώπους. Μακάρι του χρόνου να μην είμαστε εδώ, να έχουν έρθει έτσι τα πράγματα ώστε κανένας συνάνθρωπός μας να μην έχει ανάγκη τροφίμων και κάποιων άλλων πραγμάτων. Αυτό μόνο μπορώ να πω, αυτό εύχομαι. Καλές γιορτές σε όλους και υγεία. Πάμε στον χώρο του πολιτισμού. Να καλησπέρισουμε μαζί μας την πρόεδρο της πειραματικής κοινής Καλαμάτας, την κυρία Λέτα Πετρουλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Μεγάλη έτσι στιγμή για μία ακόμη φορά στην όλη πολιτιστική σας διαδρομή με ένα νέο έργο, το Σκλαβί, το βραβευμένο έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου. Και το βραβευμένο έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου. Ναι, μια τι παράσταση... μας ετοιμάζετε καταρχήν να δώσουμε και την ημερομηνία, μην ξεκινήσω από τώρα. Ξεκινάει την Τετάρτη, 19 Απριλίου, 7.30 ώρα το βράδυ, μέχρι και το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και επιπλέον έχει και δύο πρωινές παραστάσεις, το Σάββατο 22 και Κυριακή 23, 11.30 ώρα το πρωί, πάντα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Είναι παραμύθι. Είναι ένα καταπληκτικό παραμύθι από τη Σίμη, παραδοσιακό παραμύθι που η Ξένια το διασκέβασε με το δικό της τρόπο το καταπληκτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ξένια Καλογεροπούλου είναι αυτή που ανέβασε την ποιότητα και το επίπεδο του παιδικού θεάτρου. Mm-hmm. Αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τα παιδιά, τα μικρά, σαν να είναι ενήλικο κοινό.
Λοιπόν, με τον τρόπο της και με το ταλέντο της διασκέπασε αυτό το παραμύθι, που δεν είναι ένα απλό παραμύθι, είναι ένα σκληρό παραμύθι, που αυτή πίσω από τις λέξεις ανακάλυψε πάρα πολλές αλήθειες και τις οποίες προσπάθησε με έναν τρόπο που μπορούν να εισπράξουν τα παιδιά να το παρουσιάσει. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο και βέβαια πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί θα έπρεπε πίσω από κάθε ατάκα, πίσω από κάθε λέξη, τα παιδιά να καταλάβουν ό,τι κρύβεται, τα μυστικά του, γιατί έχει πάρα πολλά μυστικά. Άρα μικροί ιστορία... και μεγάλοι που θα βρεθούν θα το καταλάβουν. Νομίζω αυτό ότι θα δεν είναι τα... έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο για παιδιά. Είναι μια παράσταση, ένα έργο που θα πρέπει να το δουν οι μεγάλοι. Είναι μια ιστορία που δείχνει πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να παλέψει, να προσφέρει την αγάπη του χωρίς ποτέ να περιμένει να αγαπηθεί. Πάρα πολύ δύσκολο στους καιρούς μας. Έτσι. Από την άλλη όμως, για να βγει αυτή η δύσκολη δουλειά χρειάστηκε και μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σκληρή, από μια ομάδα 31 παιδιών, μαθητών και φοιτητών, με τη βοήθεια των δύο σκηνοθετών, της Δέσποινας Ντρεπανιά και του Κωνσταντίνου του Μαραβέλια, που προσφέρανε πάνω από 15 ώρες τη βδομάδα. Γιατί δεν έφτανε. Είναι δύσκολη παράσταση, απαιτητική, και θα έπρεπε οπωσδήποτε το επίπεδο να είναι αυτό που θα έπρεπε, ας πούμε, για να δούνε οι θεατές. Υπάρχει μια καταπληκτική μουσική του Νίκου του Κυπουργού που έχει γραφτεί ειδικά για αυτή την παράσταση της Ξένης Καλογεροπούλου. Και βέβαια μην ξεχάσουμε να τους ευχαριστήσουμε και τους δύο, και την Ξένια και τον Νίκο τον Κυπουργό, που μας την πρόσφεραν αφιλοκερδώς, έτσι, για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Κατερίνα η Μιλιαρέση, και μαζί και με μένα κάναμε την επιμέλεια των κουστούμιών, που είναι μέσα από το βεστιάριο βέβαια της Πειραματικής, μια και είναι δύσκολο τώρα να ξεκινάς και να κάνεις καινούρια κουστούμια λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, όπως είδα και στο προηγούμενο ρεπορτάζ σας. Την μουσική διδασκαλία των τραγουδιών, να σημειώσουμε ότι τα παιδιά τραγουδάνε ζωντανά όλα τα τραγούδια, που είναι στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Τη διδασκαλία των τραγουδιών την έχει κάνει η Κατερίνα Πετρουλάκη, η μουσικός, η οποία παίζει και φλάουτο και κρουστά μέσα στην παράσταση. Νομίζω ότι είναι κάτι το εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακή τους παράσταση. Τους ερασιτέχνες ή τα παιδιά που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη δραστηριότητα της πειραματικής σκηνής να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ναι, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα των παιδιών λειτουργήσε πάρα πολύ δεμένα και με πολύ πολύ αγάπη. Γιατί αυτή η παράσταση στηρίζεται επάνω στην ομάδα, στην ομαδική δουλειά. Είναι 31 παιδιά επί σκηνής κατά τη διάρκεια όλης της παράστασης. Δεν φεύγει κανένα ποτέ. Που σημαίνει ότι αν δεν είναι δεμένη η ομάδα, δεν μπορούν να έχει το αποτέλεσμα που πρέπει, ας πούμε, να δουν οι θεατές. Πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό και βέβαια δεν είναι μόνο για παιδιά. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Καμιά φορά τα παραμύθια τα χρειαζόμαστε, είναι τροφή για τα παιδιά, αλλά τα χρειαζόμαστε πιο πολύ οι μεγάλοι. Για να πάρουμε και τις αλήθειες και να μας προβληματίσουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, για όλο τον κόσμο, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Μην ξεχάσουμε, οι παραστάσεις μας έχουν και ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Από τα εισιτήρια, 1 ευρώ από κάθε εισιτήριο θα διατεθεί στην Κιβωτό του Κόσμου, που κάνει μεγάλη προσπάθεια και βοηθάει και παιδιά και μεγάλους στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς. Συνεχίζουμε εμείς στον χώρο του πολιτισμού. Με επιτυχία πραγματοποιείται το 6ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που γίνεται θεσμός και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαγωνισμούς, συναυλίες και σεμινάρια. Ξεκίνησε το 6ο Φεστιβάλ Κιθάρας που πραγματοποιείται στην πόλη της Καλαμάτας. Το φεστιβάλ αποτελεί έναν επιτυχημένο θεσμό που τα τελευταία 6 χρόνια έχει συνδεθεί με την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Συνολικά περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συναυλίες και σεμινάρια. Είναι η 6η χρονιά που γίνεται αυτό το Φεστιβάλ Κιθάρας εδώ στην Καλαμάτα, με πανελλήνια συμμετοχή και με ένα επίπεδο το οποίο ανεβαίνει συνεχώς κάθε χρόνο από τους νέους κιθαριστές της Καλαμάτας. Η δουλειά που κάνει ο Αντώνης Κουφουδάκης, που είναι καθηγητής στο Δημοτικό 2,
Είναι σε πραγματικά υψηλό επίπεδο και με πολλές απαιτήσεις για το χώρο της κιθάρας στην Ελλάδα και γενικότερα. Είμαι αισιόδοξος ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα βοδώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον για να μπορέσει και αυτό το φεστιβάλ να γίνει ένας θεσμός για την πόλη στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Μουσικά περνάμε πολύ ωραία και σαν συντροφιά και σαν ανταλλαγές μουσικών εμπειριών και πληροφοριών. Και αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα πάλι κοντά μας. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών της Σχολών της Φάρης, όπου βοηθούν σε όλες τις δραστηριότητες των Σχολών της Φάρης και κυρίως σε σχέση με το Φεστιβάλ Κιθάρας, όπου είναι βασικοί χρηματοδότες κατά 90% θα έλεγε κανείς. Και να τονίσω βέβαια ότι η δυνατότητα που δίνεται στο Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων να χρηματοδοτεί εκδηλώσεις τέτοιες σαν το φεστιβάλ έχει να κάνει και με εσάς. Από τη Eurobank με 0% επιτόκιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αποκτήστε τη σήμερα σε ένα οποιοδήποτε κατάστημά μας. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού. Και ΚΑΠ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών. Και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Άουτο Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Εμείς τώρα στα ζητήματα της Αργολίδας, μαζί μας η συνάδελφος Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα Θέμη. Ξεκινάμε από τα όσα σημείωσε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο κύριος Καμπόσος, με την ανάπτυξη ουσιαστικά του νότιου τμήματος στην περιοχή του Άργους.
Βεβαίως, με αφορμή λοιπόν το πάρκινγκ το οποίο δημιουργείται στο νότιο τμήμα του Άργου, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, όπως γνωρίζουν οι αργοί και όχι μόνο, δημιουργείται λοιπόν ένα πάρκινγκ 500 περίπου θέσεων, 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου είναι του Δήμου και όπως τόνισε ο Δημήτρης Καμπόφης, ο οποίος το πρωί έκανε μια αυτοψία εκεί για τις εργασίες, γιατί βιάζεται πραγματικά να το παραδώσει, ήθελε μέχρι το Πάσχα, αλλά είναι αδύνατο, οπότε μετά το Θωμά θα παραδοθεί στον κόσμο. Έτσι λοιπόν μας είπε ότι προέκυψε αυτό το οικόπεδο μετά από την εφαρμογή του νοτιού τμήματος του Άργου, του σχεδίου πόλης. Έτσι λοιπόν αποκτήθηκε αυτός ο χώρος και σίγουρα αναμένεται να λύσει σοβαρά προβλήματα του πάρκινγκ στο Άργος και της κυκλοφορίας, γιατί πραγματικά θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε αυτό το σημείο που είναι αρκετά κοντά στο κέντρο και θα μπορούν οι αργοί και όχι μόνο και οι επισκέπτες να κάνουν τις δουλειές στο κέντρο και να επιστρέφουν εκεί. Θα είναι δωρεάν θέμα και είναι πολύ σημαντικό και να πούμε ότι ο Δήμαρχος τόνισε ότι μετά την εφαρμογή του νοτιού τμήματος του Άργου, το οποίο καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια, θα υπάρξει ανάπτυξη σε όλη την περιοχή με δημιουργία επιχειρήσεων, οι οποίες βέβαια θα προκαλέσουν και θέσεις εργασίας. Ένα αναπτυξιακό, μια περιοχή λοιπόν που αναμένεται να αναπτυχθεί και παράλληλα να έχει και το πάρκινγκ προκειμένου να εξυπηρετεί τις εργασίες των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης. Ωραία, πάμε εμείς τώρα στο κλίμα των ημερών και η έλεγχη και από τις αρμόδιες διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής. Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν των ελέγχων που κάνει η ΔΑΟ Καργολίδας, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, όπως είπε, σήμερα πήγαν στη Λαϊκή Αγορά Γεωπόνη και ο διευθυντής, όπου πήραν σπανάκια και μαρούλια, προκειμένου να τα στείλουν να ελεγχθούν όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι συχνοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τη ΔΑΟ Καργολίδας και μάλιστα κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν βρεθεί και αρκετά μεγάλες ποσότητες φυτοφάρμακα τόσο σε μαρούλι όσο και σε σπανάκια, όσο και σε λάδι θέμη. Έτσι λοιπόν προειδοποιεί ο διευθυντής ΔΑΟΚ και η Γεωπόνη ότι η έλεγχη θα είναι συχνή όπου πολλούνται, όχι μόνο στις λαϊκές αγορές που σήμερα έγινε δειγματοληψία από τον Άφλιο, όπου πολλούνται οπωροκυπευτικά και στο σούπερ μάρκετ και κτηνοτροφικά είδη, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των πολιτών και καλεί όλους τους αγρότες παραγωγούς να τηρούν τις διατάξεις των Γεωπόνων σχετικά με την προστασία από τα φυτοφάρμακα των καλλιεργειών θέμη. Καταρίνα, πριν κλείσουμε, να πούμε και για τα γλυκίσματα και την κίνηση. Να πούμε λοιπόν ότι παραδοσιακά γλυκά χρόνια τώρα η οικογένεια Θανασόπουλου, πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση, με αγνά υλικά και το μεράκι βέβαια της οικογένειας όλης, φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία κουλούρια, τσουρέκια και όλα τα πασχαλινά είδη σε πολύ καλές τιμές και με πάρα πολύ καλά υλικά. Να πούμε ότι οι τιμές, επειδή το σημείο σαν είναι υπερσινές. Άρα λοιπόν καλούνται όλοι να αγοράσουν γλυκά όσοι νοικοκυρές δεν προλάβουν να τα φτιάξουν στο σπίτι τους, Θέμη. Καταρίνα, να σας ευχαριστήσουμε, να περάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε τα όσα τόνισε, μιλώντας στη τηλεόραση Best, ο Δήμαρχος Άρης Μεκοινών, Δημήτρης Καμπόσος. Να τους πω ότι 5.000 τετραγωνικά μέτρα σε πολύ μικρή απόσταση από το κέντρο τα δημιουργήσαμε, το είχα πει, το είχα εξαγγείλει. Τελειώσαμε ένα σχέδιο πόλης το οποίο καρκινοβατούσε από το 1983 και μας έδωσε κάποιους χώρους. Αυτό το σχέδιο, η επέκταση του σχεδίου πόλης. Εκτός ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο νότιο τμήμα θα μπορούν να οικοδομήσουν πια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπου υπάρχουν βέβαια τα χρήματα και οι ανάγκες, δεν θα έχουμε μοραγίες προς άλλες κατευθύνσεις και πάρα πολλοί άνθρωποι, λόγω και της ρημοτομίας του Άργους, θα επιλέξουν μετά και από αυτήν εδώ την παρέμβαση να έρθουν και να οικοδομήσουν σε αυτό το νότιο τμήμα. Θέλω να πω το εξής. Ας σκεφτεί ο κόσμος που με βλέπει αυτή τη στιγμή, σε ποια εποχή, οικονομική εποχή, κάνω εγώ τις παρεμβάσεις και πώς έφυγαν ανεκμετάλλευτα τόσα χρόνια στο παρελθόν, όπου οι προκάτοχοί μου διαχειρίστηκαν απίστευτα χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν μπει σε διαδικασίες και να τελειώσουν το σχέδιο πόλης και να αγοράσουν χώρους. Έτσι, όταν διαχειριζόντουσαν 28,5 εκατομμύρια τετραετία για έργα την τετραετία και εγώ διαχειρίζομαι μόλις 2.400.000 για όλο αυτό το Δήμο, ο οποίος είναι ατελείωτος. Βρήκα χρέη τα οποία εξυπηρετώ από το παρελθόν. Δεν έχουμε πάρει εμείς κανένα δάνειο. Εγώ δεν θα πω ότι το νοικοκύρεμα είναι, ξέρετε, μια λέξη που όλοι θέλουν και τη λένε. Εγώ θα πω όμως ένα πράγμα και ας τα ακούνε και όλοι και δεν με πειράζει γι' αυτό. Άλλωστε, ποτέ δεν με πείραζε να πω την αλήθεια. Στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα, γιατί διαχειρίζομαι αυτή τη στιγμή την απόλυτη φτώχεια.
Λυπάμαι που χάθηκαν αυτά τα χρόνια έτσι όπως χάθηκαν, αλλά και από την άλλη μεριά θα σας πω όμως ότι αισθάνομαι και περήφανος όταν άλλαξα την πορεία της ζωής αυτής της πόλης, γιατί αυτή η πόλη μου έδωσε τη δύναμη να γίνω δήμαρχος, να μπω και εγώ στην ιστορία, αλλά από την άλλη μεριά της επιστρέφω ό,τι μπορώ περισσότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μια βιώσιμη πόλη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.